κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι. Υπό το βάρος μιας ηθικής και συναισθηματικής φόρτισης, αυτήν την ημέρα που μας υπενθυμίζει τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη μας, συγκεντρωθήκαμε πάλι όλοι εδώ, οι απόγονοι των επιζώντων του ολοκαυτώματος, αλλά και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, όχι μόνο για να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη του πιο ιδεχθούς εγκλήματος που διαπράχθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, σε ένα όχι τόσο μακρινό παρελθόν, αλλά και να διατρανώσουμε τη στεναρή μας αντίσταση ενάντια σε σύγχρονα φαινόμενα βίας, ρατσισμού, αντισημιτισμού που διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια υπονομεύοντας κάθε έννοια ηθικού χρέους. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών της πόλης μας. Αποτελεί τιμή για μας το ότι διανύσαμε τη διαδρομή που ακολούθησαν οι ίδιοι, οδηγούμενοι στο χαμό, εξαιτίας του παραλογισμού που προκάλεσε στην ανθρωπότητα η ναζιστική ιδεολογία και ο αντισημιτισμός. Είναι επίσης τιμή μας ότι στεκόμαστε εδώ, στο ίδιο σημείο, όπως εκείνοι προτού οδηγηθούν στο βέβαιο θάνατο των θαλάμων αερίων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η ιστορία του είναι αναπόσπαστα δεμένα με τη βαριά αλλά και λαμπρή ιστορία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της τραγωδίας εκείνων των ημερών.